το αταλείο των ξωτικών της Ονειρούπολης. Είναι τα ξωτικά ζωγράφη του Αη Βασίλη και ζωγραφίζουμε τα παιδιά. Πάντως, τους μεγάλους. Ο ενθουσιασμός των παιδιών δεν καλύπτεται από τις μποχές και, από τις βαφές πάντως. Είναι έκδηλος, έτσι. Ναι. Τρελαίνονται. Εδώ έχουμε ατελείωτες φουρές συνήθως. Όμως είναι όλοι υπομονετικοί και επειδή θέλουν τόσο πολύ να βαφτούν, περιμένουν τη σειρά τους. Κανονικά μπαίνουν, τους κάνουμε διάφορα χριστουγεννιάτικα σχέδια και νομίζω ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάποια παράξενη επιθυμία κάποιου παιδιού ίσως, κάποιο κάτι... Ακούμε διάφορα, κυρίως κάνουμε χριστουγεννιάτικα βέβαια, θέλουν σούπερ ήρωες, θέλουν πεταλούδες, θέλουν ζωάκια, θέλουν πολλά. Να πούμε βέβαια ότι τα υλικά σας υποθέτω ότι είναι φυτικής προέλευσης και... Τα υλικά μας είναι υδατοδιαλυτά χρώματα, υποαλλεργικά, είναι ειδικά για προσωπάκια παιδικά και βγαίνουν με το νερό. Και με μωρομάντιλο βέβαια, δεν προκαλούν ερεθισμούς, βάφουμε χρόνια στην Ονειρούπολη, έχουμε μεγάλη εμπειρία, δεν είχαμε ποτέ κανένα θέμα. Συνεχίστε την καλή δουλειά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα από την Ονειρούπολη της Δράμας. Είμαι το ξητικό, όπως βλέπετε, του Αη Βασίλη. Σας καλωσορίζουμε στην 19η Ονειρούπολη Δράμας, που έρχεται πολλοίς κόσμος και βλέπει τις παραστάσεις και τις εκδηλώσεις. Φέτος έχουμε πάνω από... Έχουμε 15 από πάνω δράσεις. Έχουμε 16 συναυλίες, όπως είδαμε στην αρχή. Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδάκια? Με αντιμετωπίζουν ως καλό ξωτικό. Δεν τους έχω κάνει και κακά πράγματα, τους έχω κάνει καλά. Και να έρθουν να θαυμάσουν όλη αυτήν την γιορτινή έκθεση της Ονειρούπολης. Έχεις και άλλα ξωτικά για παρέα? Έχουμε, ναι. Έχουμε πάνω από 3 ξωτικά της Ονειρούπολης. Είμαστε εγώ... Προσέχουμε δηλαδή, γιατί κρύβονται πίσω από τα δέντρα συνήθως. Ναι, πίσω από τα δέντρα. Είμαι εγώ, ο Ονειρούλης, ο Χιονούλης. Αυτά είμαστε τα ξωτικά της Ονειρούπολης. Νεράιδα δεν υπάρχει? Νεράιδα δεν υπάρχει ακόμα, θα τη βγάλουμε όταν το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάθε χρόνο μας αρέσει, τιμούμε την Ονειρούπολη. Γουστάρουμε να βγαίνουμε έτσι με την παρέα μας, είναι ωραία. Έχει πολλά μέρη και για μικρά παιδιά έχει ωραία πράγματα να κάνουν. Το αγαπημένο σου σημείο ποιο είναι? Εγώ μου αρέσει το γραφική, μου αρέσουν τα σπιτάκια εκεί, τα φαγητά εκεί πέρα, έχει απ' όλα. Εκεί που καλλιτεχνούμε, μέχρι και κοπάνες και την Ονειρούπολη κάνουμε. Ναι. Υπέροχη. Και το βράδυ να υποθέσω? Εννοείται, το βράδυ παγοδρόμιο, να μπαλαρίνα που έχει πιο πολύ κόσμο και τέτοια. Ταψί, εμπορικά που είναι. Δώστε μας και δύο ευχές κλείνοντας. Ευτυχώς που έγινε φέτος η Ονειρούπολη, είχαμε δούμε τέτοιο κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ Δήμαρχο, όλους όσους βοήθησαν εδώ πέρα και η Ονειρούπολη. Την τιμάμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο αγάπη, ευτυχία και υγεία. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές.